από εδώ, από την κεντρική πλατεία του Αγρινίου σήμερα. Αυτό πρέπει να φωνάξουμε και στα χωριά μας. Να βρούμε τους συναδέλφους μας, αυτοί που ενδεχομένως σήμερα δεν είναι εδώ μαζί μας, να καταλάβουν ότι μόνο ο ενωμένος συνοδικός αγώνας με τα δίκαια αιτήματά μας, με τα αιτήματα επιβίωσης που έχουμε, μόνο τότε μπορεί να έχουμε αποτελέσματα. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων χαιρετίζουμε τους αγρότες κτηνοτρόφους, τους εργαζόμενους, τους μικροεπαγγελματίες, αλλά και όλους τους φορείς σήμερα που παρευρίσκεται εδώ, δίπλα στον αγώνα μας και στα αιτήματά μας. Χαιρετίζουμε όμως ιδιαίτερα όλους τους αγρότες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Ρουμανία, σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, που φωνάζουμε μαζί τους ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, δεν αντέχουμε άλλο. Το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο και τα προϊόντα μας φεύγουν από το χωράφι σε εξευτελιστικές τιμές κάτω του κόστους παραγωγής, ενώ σε εσάς, στην πόλη του Αγρινίου, σε άλλα αστικά κέντρα φτάνουν πανάκριβα με μισθούς πείνας τους οποίους έχετε. Πρέπει να καταδικάσουμε όμως, συνάδελφοι, και από αυτό εδώ το βήμα, τις απαράδεκτες δηλώσεις του Αυγενάκη. Ότι τάχα, λέει, η κυβέρνηση πήρε μέτρα στήριξης στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν κινητοποιήσεις. Και δεύτερον, ότι οι κινητοποιήσεις είναι υποκινούμενες. Για το πρώτο βέβαια δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, το ζούμε καθημερινά στο πετσί μας. Αλλά για το δεύτερο, ότι είναι υποκινούμενες κομματικά κτλ. Την καλύτερη απάντηση τη δίνετε εσείς σήμερα εδώ. Απαντάμε λοιπόν πως δεν πήρε κανένα ουσιώδη μέτρο στήριξης. Δεν φτάνει όμως που τα προϊόντα μας φεύγουν τζάμπα, που μένουμε ξεκρέμαστοι με την πρώτη καταστροφή στην παραγωγή. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το τεράστιο κόστος παραγωγής, το ακριβό πετρέλαιο, τις απαραίτητες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος εξαιτίας, λέει, της απελευθέρωσης της ενέργειας και της πράσινης μετάβασης. Το αφορολόγητο πετρέλαιο στον αγρότη στη χώρα μας πρέπει να πούμε ότι έχει κοπεί από το 2016 και τα δύο τελευταία χρόνια που μας έδωσαν από 75 εκατομμύρια ήταν όταν πετύχαμε κάτω από σκληρούς και ανυποχώρικους αγώνες. Απαιτούμε πλαφόν στη τιμή του ρεύματος, 0,7 στην κιλοβατόρα να υπάρχει αγροτικό ρεύμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισες, αγρότες, κτηνοτρόφοι, από το Σεπτέμβριο όμως προσθέθηκε στη ζυγαριά κι άλλο ένα βάρος. Η βασική ενίσχυση από 657 εκατομμύρια ευρώ πέρσι, φέτος μειώθηκε στα 488 εκατομμύρια, ενώ με τη νέα ΚΑΠ του 23 έως 27 θα μειώνεται κάθε χρόνο, αυτά που μας κρύβουν δηλαδή όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεκάδες εκατομμύρια, όταν ακόμα και αυτές οι κουτσουρεμένες ενισχύσεις δίονται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Μας ρωτάνε οι συνάδελφοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, γιατί υπάρχουν αυτές οι μειώσεις, γιατί ακούμε από διάφορους ότι οι μειώσεις, λέει, για τις μειώσεις ευθύνονται οι μη καλές διαπραγματεύσεις που έκανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, υποτίθεται κάποιος υπουργός, οι ελληνικές κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Μας κοροϊδεύουν, θέλουν να ρίξουν το βάρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι τάχαμε δεν έκανε καλή δουλειά, λέει. Συνάδελφοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, ενώ τα προβλήματά μας όλο το προηγούμενο διάστημα είναι γνωστά στην κυβέρνηση, εδώ και καιρό, από δεκάδες παρεμβάσεις που έχουμε, από κινητοποιήσεις που έκανε η Ομοσπονδία, η Αγροτική Σύλλογη, όχι μόνο εδώ, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πλέον έχουμε αρκετή πείρα συσσωρευμένη. Ό,τι κατακτήθηκε μέχρι τώρα, το έχουμε κατακτήσει με σκληρούς, με ανυποχώρητους αγώνες. Η κυβέρνηση δείχνει αποφασιστικότητα αυτό το χρονικό διάστημα να μην ικανοποιήσει κανένα αίτημά μας. Οι λεγόμενες εξαγγελίες στη Θεσσαλία δεν μας καλύπτουν σε καμία των περιπτώσεων. Οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα μας, η μείωση του κόστου παραγωγής, ο ΕΛΓΑ που θα πρέπει να διασφαλίζει, να ασφαλίζει και να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή,